pod.gr. Ακούτε το Do It Like με τον Άρη Βουρβούλια. Ένα podcast για τις εξαιρέσεις και τους εξαίρετους της ιστορίας. Μερικές ιστορίες είναι διαφορετικές από τις άλλες. Πιο προσωπικές. Κάπως έτσι αισθάνομαι γι' αυτό, αλλά και το επόμενο επεισόδιο της σεζόν. Η Ιαπωνία είναι αδιαφυσβήτητα ένα από τα πιο αξιοπερίεργα έθνη του κόσμου. Γεμάτη ομορφιά και αντιφάσεις. Ένδοξη και σκοτεινή. Καινοτόμος και συντηρητική. Ένιωθα έντονα ότι της όφιλα ένα αφιέρωμα σε αυτόν τον κύκλο που καλύπτουμε. Και αυτό γιατί λίγες χώρες πραγματικά έχουν να παρουσιάσουν τέτοια επιδραστική συμβολή. Στον πολιτισμό, στην τεχνολογία, στην αισθητική, σε όλα αυτά που φαντάζουν σημαντικά στην ανθρώπινη εμπειρία. Ωστόσο, παρά τις επιρροές, ακόμα και τις πνευματικές κλοπές της σε περιπτώσεις, θα επιστρέψουμε σε αυτό λίγο αργότερα στο επεισόδιο, η χώρα δημιουργεί εν τέλει μια αυθεντική απονική ταυτότητα σε κάθε ενασχόληση που απορροφά την προσοχή της. Όπου και να κοιτάξεις, η Ιαπωνία εντυπωσιάζει. Θέλεις την κουζίνα της ή το γουασόκου, όπως ονομάζεται ο Ιαπωνικός Τσελεμεντές. Θέλεις τις 75 και πολεμικές τέχνες, τα βιντεοπαιχνίδια και τις κονσόλες της, τα άνιμε και τα μάγκα, το πλούτο της παράδοσής της, από τα κιμονό της γκέισας μέχρι τους νίτζα και τους σαμουράι, τη φιλοσοφία ζεν ή την αισθητική του μινιμαλισμού. Παντού οι Ιάπωνες φαίνεται να ξεχωρίζουν, με έναν δικό τους μετρημένο τρόπο, βασισμένο στην αρετή της απλότητας, που όμως παθιάζεται σε ένα εσωτερικό κυνήγι τελειότητας, το κονταγουάρι, όπως θα το έλεγαν και οι ίδιοι. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το επεισόδιο θα μπορούσε άνετα να είναι αφιερωμένο και μόνο στον πολιτισμό των Ιαπώνων, με τον ομιλώντα μάλιστα να πάσχει από άκρετη απονοφιλία. Ωστόσο, όπως προμηνεί ο τίτλος του επεισοδίου, θα εξερευνήσουμε την Ιαπωνία μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα, μέσα από το πεδίο της τεχνολογίας. Αυτό θα είναι το καλλιδοσκόπιο του πολιτισμού της. Κι όντως, η Ιαπωνία έχει συνεισφέρει με έναν τρόπο μοναδικό σε τεχνολογίες που αντιλαμβανόμαστε σήμερα ως έμφυτο στοιχείο της καθημερινής μας ζωής. Αλλά η επιλογή της εξυπηρετεί και μια δεύτερη συνθήκη. Στις μέρες μας, ίσως μια πιο συνετή επιλογή για το πεδίο της τεχνολογίας να ήταν αυτή της Νότιας Κορέας ή ακόμα και της Κίνας. Φαντάζουν χώρες εξάλλου με μεγαλύτερη δυναμική όταν εξετάζονται σε παρόντα χρόνο. Ωστόσο, το εθνικό ταξίδι της Ιαπωνίας παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα με τέτοιο αφηγηματικό ενδιαφέρον που οι υπόλοιπες χώρες αδυνατούν να προσφέρουν, τουλάχιστον όχι στον ίδιο βαθμό. Η χώρα βίωσε σε έναν αιώνα ζωής μια χιλιετία γεγονότων, από την αφάνεια και την απομόνωση μέχρι και το τέλος του 19ου αιώνα, μεταλλάχθηκε σε μια από τις ισχυρότερες και δυστυχώς πιο αδίστακτες δικτατορίες του κόσμου, με υπεριαλιστικές επιδιώξεις που την οδήγησαν στην απόλυτη εθνική ταπείνωση στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Και από το μηδέν της ισοπαίδωσης κατάφερε να επανεφεύρει τον εαυτό της και να πετύχει το περίφημο Ιαπωνικό θαύμα μέσα σε μόλις λίγα χρόνια, διαμορφώνοντας μία από τις πιο καινοτόμες τεχνολογικά και ισχυρές οικονομικά δημοκρατίες του κόσμου. Άρα η Ιαπωνία είναι ένα παράδειγμα και αντιπαράδειγμα συγχρόνως. Ένα βιβλίο μαθημάτων για τα λάθη και τα σπουδαία της. Και μία περίπτωση χώρας όπου και σήμερα, μέσα στις μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές της εποχής, αναμετρείεται με τον εαυτό της και πάλι σε μια σύγκρουση ταυτωτική που πάει κόντρα στο DNA και την αρχιτεκτονική της κοινωνίας της. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Αυτό θα προσπαθήσουμε να ξεδιαλύνουμε στο σημερινό επεισόδιο. Σε μια ιστορία γεμάτη καινοτομία και παράδοξα, μπόλικο θαυμασμό αλλά και προβληματισμούς. Κάντο όπως η Ιαπωνία λοιπόν, ένα επεισόδιο αφιερωμένο στο πεδίο της τεχνολογίας. Καλή ακρόαση! Στις 23 Ιουνίου του 1950, δύο μέρες πριν ξεσπάσει ο τριετής πόλεμος της Κορέας, ο τότε πρόεδρος του Toyota Motors, Σοτάρο Καμίγια,
ξεκινούσε την πολύμηνη περιοδία του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σκοπός του ταξιδιού ήταν η σύναψη συμφώνου συνεργασίας της Ιαπωνικής εταιρείας με τη Ford Motor Company, τον αμερικανικό κολοσσό που είχε εκμοντερνήσει ριζικά τις μεθόδους παραγωγής αυτοκινήτων στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Ένα βήμα μόλις πριν τις υπογραφές όμως, ο αστάθμητος παράγοντας του πολέμου θα έβαζε πρώιμο τέλος στις διαπραγματεύσεις. Η πολεμική σύραξη στην Κορέα, που ξέσπασε επισήμως στις 25 Ιουνίου του 1950, θα οδηγούσε εν μία νυχτή στην απαγόρευση όλων των επενδύσεων στο εξωτερικό, καθιστώντας στην πράξη αδύνατη την εφαρμογή της οποιασδήποτε συμφωνίας. Ανταυτού, η Ford συμφώνησε να δεχτεί τρεις μηχανικούς στη Toyota. Μηχανικούς που θα εκπαιδευόντουσαν στον τρόπο λειτουργίας και τη γραμμή παραγωγής της εταιρείας. Έτσι, ο Eiji Toyoda, ο τότε διευθύνων σύμβουλος, μετέπειτα μακροβιότερος πρόεδρος της Toyota και μέλος της ιδρυτικής οικογένειας, παρέμεινε στη ΣΥΠΑ για πάνω από 1,5 μήνα για να αποτελέσει τον πρώτο ασκούμενο της Ιαπωνικής εταιρείας. Εκεί μελέτησε πολλά εργοστασιακά συγκροτήματα και παρεμφερείς εγκαταστάσεις. Ενώ επισκέφτηκε και επιχειρήσεις όπως την Chrysler Corporation και είδε από πρώτο χέρι τα πιο σύγχρονα μηχανικά εργαλεία της εποχής. Η Toyota λειτουργούσε ήδη στην αγορά αυτοκινήτων για περίπου 13 χρόνια τότε και είχε παράξει μέσα σε αυτό το διάστημα περίπου 2.500 αυτοκίνητα. Το εργοστάσιο της Ford, απ' την άλλη, τροφοδοτούσε την αγορά με 8.000 οχήματα την ημέρα, κοντά 3,5 φορές περισσότερα αμάξια δηλαδή το 24ωρο, από όσα κατάφερε να βγάλει στην αγορά η Toyota μέσα σε 13 χρόνια. Αλλά ενώ ο Eiji Toyoda είδε με δέος αυτούς τους ρυθμούς παραγωγής, κατέληξε ότι η μεθοδολογία της Ford δεν θα μπορούσε ποτέ να λειτουργήσει αποτελεσματικά στην Ιαπωνία. Η πιο σημαντική διαπίστωση ήταν ότι στην Αμερική δεν υπήρχε ούτε μία πτυχή της παραγωγικής διαδικασίας στην οποία να μην παρατηρείται σπατάλη. Σπατάλη σε ανθρώπινο δυναμικό, στις διαδικασίες, στα υλικά, στο χώρο. Αυτή η σπατάλη θα μείνει στην ιστορία με τον ιαπωνικό όρο Muda. Muda στις διαδικασίες, Muda στα υλικά και ούτω καθεξής. Σπατάλη βεβαίως που καμία εταιρεία δεν είχε τη δυνατότητα να υποστηρίξει στην ακόμα φτωχή στις αρχές της δεκαετίας του 50 Ιαπωνία. Έτσι ο Toyoda αποφάσισε να υιοθετήσει τις μεθόδους μαζικής παραγωγής της Ford, αλλά με μια σειρά ποιοτικών αλλαγών στο ενδιάμεσο. Συνεργαζόμενος με τον Taichi Ono, ένα βετεράνο μηχανικό και εμβληματική προσωπικότητα στον κόσμο των επιχειρήσεων, ανέπτυξε τις βασικές έννοιες διοίκησης που αργότερα θα έμεναν στην ιστορία ως η μέθοδος Toyota, ή Toyotismός. Το να αποκαλεί στην Toyota μια καινοτόμο επιχείρηση μπορεί να ακούγεται παράδοξο στην αντίληψη του μέσου καταναλωτή σήμερα. Τα προϊόντα της ήταν και παραμένουν δημοφιλή, αλλά στην πραγματικότητα δεν αγαπήθηκαν ποτέ, ενώ συχνά κατηγορείται, όπως και αρκετές ιαπωνικές εταιρείες της περίοδου, ότι αντέγραψε πολύ περισσότερο από ότι εφήβρε. Ωστόσο, οι καινοτομίες της εντοπίζονται αλλού, στις ίδιες τις διαδικασίες παραγωγής. Στον πυρήνα της επιτυχίας της βρίσκεται το λεγόμενο παραγωγικό σύστημα της Toyota, που από εκεί και πέρα θα εισάγει μια πληθώρα ενιών στο επιχειρηματικό λεξιλόγιο του κόσμου. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η μέθοδος Kanban, εμπνευσμένη από τα καρτελάκια προϊόντων των σούπερ μάρκετ. Η λέξη Kanban προέρχεται από τη λέξη Kan, που στα Ιαπωνικά σημαίνει κάρτα, και τη λέξη Ban, που σημαίνει πίνακας. Αν και προφανώς έχει πολλές πτυχές, βασική αρχή της είναι η οπτικοποίηση της εργασίας και η προσαρμογή της παραγωγής γύρω από την πραγματική ζήτηση των προϊόντων, όπως δηλαδή το σούπερ μάρκετ, που αποθηκεύει αγαθά με βάση τη ζήτηση των πελατών και αναπληρώνει μόνο προϊόντα που αναμένεται να πωληθούν εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Αυτό επιτρέπει την πιο αποδοτική χρήση των διαθέσιμων πόρων και τη μείωση της σπατάλης, της Muda, που αποτελεί και βασικό βραχνά μιας αδύναμης παραγωγής. Το παραγωγικό σύστημα της Toyota εισήγαγε και άλλες έννοιες, όπως το σύστημα Just in Time, που εκφράζει την τροφοδοσία της γραμμής παραγωγής σε πραγματικό χρόνο, αλλά και τη βαθύτερη φιλοσοφία εξάλειψης του κάθε τι περιττού, είτε αυτό αναφέρεται σε κινήσεις και μεταφορές, είτε σε αποθέματα και ελαττωματικά προϊόντα. Άλλος γνωστός όρος είναι η μέθοδος Kaizen, που σήμερα χρησιμοποιείται και ως brand name μεγάλης στοιχηματικής εταιρείας στην Ελλάδα και η οποία εκφράζει τη φιλοσοφία των αδιάκοπων σταδιακών βελτιώσεων,
που ενισχύουν τη συνολική ποιότητα παραγωγής, μειώνοντας παράλληλα το κόστος της σε όλα τα επίπεδα. Όλο αυτό το πλούσιο ανθολόγιο όρων στο χώρο του management έμελε να πρεσβεύσει τις μεγάλες αλλαγές που η Toyota ήρθε να συμβολήσει στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Πολύ σύντομα η Ιαπωνία παρήγαγε τα αυτοκίνητά της γρηγορότερα από τους ανταγωνιστές της, διαθέτοντας λιγότερο προσωπικό αλλά και γενικότερα χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Μάλιστα, μέσω σταδιακών βελτιώσεων σε κάθε σκέλος της παραγωγής, η εταιρεία έχτισε για την ίδια, αλλά στην πραγματικότητα και για κάθε ιαπωνικό προϊόν λίγο αργότερα, τη φήμη των πιο ανθεκτικών αμαξιών που παραμένουν λειτουργικά για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τα αντίστοιχα των ανταγωνιστών. Πάνω από 3.000 βιβλία και άρθρα θα αναλύσουν το modus operandi της Toyota μέσα στις δεκαετίες, ενώ δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς πως σχεδόν όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες του κόσμου έγιναν πιο παραγωγικές εξαιτίας των μεθόδων της. Η επιτυχία ήταν τέτοια που μία σειρά επιχειρήσεων από άλλες βιομηχανίες υιοθέτησαν και αυτές τις αρχές του τογιωτισμού στη λειτουργία τους. Ένα ρεύμα που ιστορικά θα καταγραφεί ως η περίφημη λιτή παραγωγή. Ωστόσο, το εμβληματικότερο παράδειγμα επιτυχίας στα χρόνια του Ιαπωνικού οικονομικού θαύματος δεν είναι εξαίρεση. Δεκάδες Ιαπωνικές εταιρείες προώθησαν τα επόμενα χρόνια τα προϊόντα τους σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Όλες αυτές οι εταιρείες μεγαλούργησαν στη μηχανική και την τεχνολογία των προϊόντων τους. Και όλες μαζί συνδράμανε ώστε η οικονομία της χώρας να γίνει η τρίτη ισχυρότερη παγκοσμίως μέσα σε μόλις 25 χρόνια από την απόλυτη καταστροφή της. Η Ιαπωνία είναι όντως ένα μοναδικό παράδειγμα επιτυχίας. Μία συστάδα 14.215 νησιών στα νερά της ανατολικής ακτής της Ευρασίας, που κατάφερε να πραγματοποιήσει το γνωστό και ως Ιαπωνικό θαύμα, αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό την τεχνολογία ως οδοντοτό τροχό στο γρανάζι της οικονομίας. Πάμε να δούμε τις πολιτικές που κάνουν αυτό το οικονομικό θαύμα δυνατό, την αλλοιώψη του νομίσματος, αλλά και τη σημερινή κατάσταση της χώρας, που έρχεται από το αύριο να ενσωματώσει την τελευταία τεχνολογία με έναν τρόπο που σπάνια μπορείς να συναντήσεις άλλου στον κόσμο. Πάμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι της ιστορίας από τα πρώτα χρόνια μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, εκεί που λίγο ως πολύ όλες οι βιομηχανίες της χώρας είχαν ισοπεδωθεί και μαζί τους είχε παραλύσει και κάθε παραγωγική δραστηριότητα. Το βιωτικό επίπεδο είχε γυρίσει δεκαετίες πίσω στα επίπεδα πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, με το 40% του κεφαλαίου της χώρας να χάνεται μέσα σε μόλις λίγα χρόνια. Σε αυτή την καινούργια φάση, υπό αμερικάνικη κατοχή πια και με καινούριο σύνταγμα και πολιτική ηγεσία, η Ιαπωνία θα εκπονούσε ένα ολιστικό πλάνο ανοικοδόμησης. Ένα συντεταγμένο εθνικό σκοπό για τον οποίο θα συστράτευε πολίτες και επιχειρήσεις. Αυτή η εθνική προσπάθεια θα οδηγήσει στο οικονομικό θαύμα της Ιαπωνίας, που μπορεί να οριοθετηθεί από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το 1945 και μέχρι το τέλος του Ψυχρού Πολέμου το 1991. Μέσα σε αυτές τις 4,5 δεκαετίες μπορεί κάποιος να διαχωρίσει τρεις διακριτές περιόδους. Πρώτον, τη φάση της ανάκαμψης, από το 1945 μέχρι το 1954. Δεύτερον, τη φάση της ραγδαίας ανάπτυξης, από το 1955 έως το 1972. Και τρίτον, τη φάση της σταθερής ανάπτυξης, την 20ετία 1972-1991. Στην αφετηρία όλων, η χώρα είχε να αντιμετωπίσει μια μεγάλη ανεπάρκεια στα τρόφιμα και ως αποτέλεσμα αυτού τεράστιες πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία της. Μάλιστα, η βίαιη πληθυσμιακή αύξηση, ως απόρρια του εξαναγκαστικού επαναπατρισμού Ιαπώνων από άλλα μέρη της Ασίας, αλλά και των εκατοντάδων χιλιάδων εχμαλώτων πολέμου που είχαν αφαιθεί ελεύθεροι, επιδείνωσε το ήδη πολύ δύσκολο επισητιστικό πρόβλημα της χώρας. Ο δείκτης παραγωγής ορυχείων και μεταποίησης είχε χάσει τον Αύγουστο του 1945 πάνω από το 90% της αξίας του σε σχέση με το που βρισκόταν μόλις 10 χρόνια πριν. Παρά τα προβλήματα και την εθνική ταπείνωση όμως, μόλις 9 χρόνια μετά, το 1954, η Ιαπωνία θα κατάφερε να υπερβεί τα προπολεμικά επίπεδα του ΑΕΠ της,
ενώ οι ρυθμοί ανάπτυξης από το 1954 και μέχρι το 1961 θα ξεπερνούσαν το 10% ετησίως. Το 1991 πια, το ΑΕΠ της χώρας ήταν 13 φορές μεγαλύτερο από εκείνο του 1952. Και δεν υπάρχει αμφιβολία πως για την ταχύ αυτή ανάκαμψη της οικονομίας, κομβικό ρόλο έπαιξε η γεωπολιτική αξία της χώρας στα χρόνια του πολέμου της Κορέας, αλλά και η μοναδική περίοδος τεχνολογικής προόδου από το 1952 και εντεύθεν. Η Ιαπωνία αναβαθμίστηκε γεωπολιτικά και μετατράπηκε σε βασικό πάροχο του εξοπλισμού και της τροφοδοσίας της Αμερικής στην Κορεατική Χερσόνησο. Μόλις τον πρώτο χρόνο του πολέμου, από τον Ιούλιο του 1950 μέχρι τον Ιούνιο του 1951, οι παραγγελίες των ΗΠΑ εισέφεραν στα ταμεία της Ιαπωνίας 350 εκατομμύρια δολάρια. Συγχρόνως όμως, μαζί με την κορυφαία σημασία σε εμπορική συνεργασία των ΗΠΑ, οι Ιάπωνες είδαν και σημαντική αύξηση των εξαγωγών τους στην Νοτιοανατολική Ασία. Εμπορική ζώνη που ήταν κλειστή για χρόνια λόγω της επιθετικής στάσης που είχε επιδείξει η χώρα τις προηγούμενες δεκαετίες. Τα δύο παράλληλα εμπορικά ανοίγματα εισέρευσαν εκατοντάδες εκατομμύρια στην ασθενική της οικονομία και αποτέλεσαν τους πυλώνες στήριξης για την προσπάθεια της εθνικής ανασυγκρότησης. Ωστόσο, ακόμα και αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα δεν ήταν ικανά να προκαλέσουν το τσουνάμι ανάπτυξης που θα ακολουθούσε. Γι' αυτό θα χρειαζόντουσαν μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές. Πάμε να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα αυτές τις αλλαγές που επέτρεψαν την εντυπωσιακή ανάκαμψη της ιαπωνικής οικονομίας. Για να καταλάβουμε τις μεγάλες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της Ιαπωνίας στη δεκαετία του 1950, πρέπει πρώτα να εξοικειωθούμε με τη δομή της οικονομίας της στην περίοδο της αυτοκρατορικής Ιαπωνίας. Εκεί όπου το παραγωγικό και διοικητικό κουμάντο γινόταν από τα Ζαϊμπάτσου. Ο όρος Ζαϊμπάτσου ή στα ελληνικά η εύπορη κλίκα αναφέρεται στους βιομηχανικούς και χρηματοοικονομικούς επιχειρηματικούς ομίλους της προπολεμικής περίοδου. Ένα κογκλεμοράτο εταιριών που δρούσε σαν μία μονοπωλιακή ελίτ. Μία οργανωμένη ομάδα οικονομικών κολοσσών, διοικούμενη από λίγες οικογένειες, που εξαγόραζε πολιτικούς, με αντάλλαγμα συμβάσεις, εμπορική προστασία και μηχανισμούς τιμολόγησης, με όρους καρτέλ δηλαδή. Αυτή η κλίκα ήταν και η πρώτη που αποδομήθηκε από τους Αμερικάνους μετά την παράδοση της χώρας το 1945. Με τον τότε επιβεβλημένο νόμο περί αποσυγκέντρωσης της οικονομικής ισχύως. Ωστόσο, όσο και απαραίτητη να ήταν αυτή η κίνηση, η αποδιάρθρωση των Ζαϊμπάτσου άφηνε πίσω της ένα ακόμα συστημικό κενό που έπρεπε κάπως να αναπληρωθεί. Έτσι οδηγηθήκαμε στο rebranding και τον εκδημοκρατισμό των Ζαϊμπάτσου λίγα χρόνια αργότερα, που με τις ευλογίες της πολιτικής ηγεσίας θα ανασυσταθούν ως Κεϊρέτσου. Τα Κεϊρέτσου ήταν μια λιγότερο αδιαφανή συνεργασία των μεγάλων επιχειρήσεων της χώρας, κάθετης και οριζόντιας δομής, χωρίς οικογενειακό έλεγχο πια, αλλά με αλληλένδετες σχέσεις και οργάνωση γύρω από μια τράπεζα που εξασφάλιζε τη χρηματοδότησή τους. Η τράπεζα του κάθε Κεϊρέτσου κατήχε ένα μικρό ποσοστό από κάθε μια εταιρεία μέλος και όλες οι εταιρείες μέλη κατήχαν ένα ποσοστό των μετοχών της εταιρικής τράπεζας. Τα Κεϊρέτσου είχαν μία πιο αποκεντρωμένη δομή σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, αλλά διατηρούσαν πάντα το στάτους των μεγάλων ομίλων με πολιτικές και οικονομικές εξαρτήσεις. Ο στόχος τους δεν ήταν πια η εδραίωση μίας ελίτ με φεουδαρχικά χαρακτηριστικά που θα προσέφερε προβλεψιμότητα και σταθερότητα στην οικονομία, αλλά μία πολιτικά χειραγωγήσιμη δομή με αμιγώς καπιταλιστικά χαρακτηριστικά, που στόχο είχε την αμοιβαίως επωφελή ανάπτυξη κλάδων και επιχειρήσεων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 38 παραδείγματα Κεϊρέτσου ήταν οι γνωστές μας Nissan, Fujitsu, Toshiba, Mazda, αλλά και άλλες πολλές εταιρείες στον κόσμο της τεχνολογίας. Για να το καταλάβουμε καλύτερα όμως, ας πάρουμε το παράδειγμα της Mitsubishi Keiretsu. Στο παράδειγμά μας, η τράπεζα επίκεντρο ήταν η Tokyo Mitsubishi UFJ, ενώ η Mitsubishi Corporation ήταν η Γενική Εμπορική Εταιρεία. Κύριες εταιρείες του ομίλου ήταν η Mitsubishi Heavy Industries, που ασχολείται με τη βαριά βιομηχανία, όπως την κατασκευή πλοίων και την ναυπηγική,
η Mitsubishi Motors, που κατασκεύαζε μια σειρά επιβατικών και εμπορικών οχημάτων, η Mitsubishi Electric, που ειδικευόταν στην κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η Mitsubishi Chemical, που δραστηριοποιούνταν στους τομείς της χημικής και φαρμακευτικής βιομηχανίας, και άλλες πολλές βεβαίως παρεμφερείς εταιρείες, που για λόγους οικονομίας του χρόνου θα αποφύγω να αναφέρω. Όλες αυτές οι εταιρείες μοιράζονταν μεταξύ τους, από χρηματοδότηση και μετοχές μέχρι διοικητικά στελέχη. Και έτσι τα Keiretsu, σαν μια μεταμοντέρνα εκδοχή μιας ιαπωνικής φεουδαρχικής επιχειρηματικής παράδοσης, έγιναν το θεμέλιο της οικονομικής και τεχνολογικής πρόοδου στη μεταπολεμική Ιαπωνία, που τη βοήθησε να περάσει τη δεύτερη και πιο εντυπωσιακή φάση του οικονομικού θαύματός της, την περίοδο της ραγδαίας ανάπτυξης. Μετά το 1955, η οικονομία εισήλθε σε μία περίοδο ταχείας επεκτατικής φάσης. Με τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της μηχανοβιομηχανίας και χάλιβα να κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 30% και 20% αντίστοιχα. Σύμφωνα με την έκθεση της UNESCO, η εντυπωσιακή διεύρυνση της παραγωγής καταναλωτικών αγαθών αποτέλεσε το υπόβαθρο αυτής της εξέλιξης. Η έκρηξη στους καταναλωτικούς δείκτες ως ψυχολογία και ως φυσική συνέπεια, ανατροφοδότησε τη μεγένθηση της ιαπωνικής οικονομίας. Ωστόσο, για να καλυφθεί η εσωτερική και εξωτερική ζήτηση, χρειαζόντουσαν παραγωγικές μέθοδοι που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα. Χρειαζόταν ο λεγόμενος βιομηχανικός εξορθολογισμός, ο οποίος θα γινόταν πραγματικότητα κατά κύριο λόγο μέσω της αυτοματοποίησης. Η αυτοματοποίηση θα γινόταν έτσι το βασικό παραγωγικό εργαλείο, στοιχείο που θα εντυπωνόταν καθοριστικά στην ψυχολογία της ιαπωνικής κοινωνίας. Η ήττα του πολέμου, μέσα στην τραγωδία που έχει ο κάθε πόλεμος, προσέφερε στην Ιαπωνία πρόσβαση στην πληροφορία και την τεχνογνωσία των μέχρι τότε εχθρών της χώρας, με πρώτη και καλύτερη βεβαίως στην Αμερική. Αυτό επέτρεψε στη χώρα να αποφύγει τα απαραίτητα στάδια ορίμανσης που όλα τα κράτη αντιμετωπίζουν όταν επενδύουν σε έναν τόσο ρευστό τομέα όπως αυτόν της έρευνας. Αλλά όλες αυτές οι καινοτομίες στις παραγωγικές διαδικασίες, παρέα με την αυξημένη ζήτηση στην αγορά, οδήγησαν και σε μια επιτακτική ανάγκη για μια νέα διοικητική φιλοσοφία εντός των επιχειρήσεων. Οι ποιοτικοί μετασχηματισμοί στην παραγωγική αλυσίδα, όπως αυτή που καλύψαμε με την Toyota, κατέστησαν παροχημένες τις μεθόδους του παρελθόντος. Η χώρα σέρφαρε πια το κύμα της τεχνολογικής εξέλιξης και μαζί εφήβρε νέα μοντέλα διοίκησης που εξυπηρετούσαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ιαπωνικών εταιριών. Το νέο μοντέλο, με εμβληματικότερο το παράδειγμα του τογιωτισμού, μείωσε ραγδαία το απαιτούμενο κόστος, αλλά και το χρόνο που απαιτείται για τη συστηματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Και πάλι όμως, η Ιαπωνία δεν αφομοίωσε απλά την εισαγόμενη τεχνολογία. Με τα χρόνια, ως αποτέλεσμα της υψηλής εκπαιδευτικής κατάρτισης του πληθυσμού της, αποδείχτηκε πάνω απ' όλα έτοιμη στο να την τυποποιήσει και εν συνεχεία βελτιστοποιήσει. Και αυτό δεν έγινε τυχαία, αλλά με εθνικό πλάνο. Παραδείγματος χάρη, το 1955 ο αριθμός απασχολούμενων στο R&D, στην έρευνα και ανάπτυξη, βρισκόταν ήδη στο ίδιο επίπεδο με μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Ενώ μέχρι το 1963 ο συνολικός αριθμός ερευνητών της Ιαπωνίας θα υπερεύαινε τον αντίστοιχο της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου μαζί. Η ραγδαία αύξηση της διαθέσιμης αγοράς κινητροδότησε τη δημιουργία νέων προϊόντων. Η υψηλή παραγωγικότητα της χώρας, εν μέρη όπως είδαμε λόγω της αυτοματοποίησης, εν μέρη μέσω των διοικητικών αλλαγών που υιοθέτησαν οι ιαπωνικές εταιρείες, οδήγησε σε μεγάλη αύξηση το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Το διαθέσιμο εισόδημα έδωσε μπρος στην οικοδομή και την κατασκευή νέων οικιστικών περιοχών. Και τα καινούργια σπίτια βεβαίως χρειαζόντουσαν τις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, που εμφανίστηκαν ως φρούτα της τεχνολογικής καινοτομίας της εποχής. Ειδικά από το 1955 μέχρι το 1965, η βελτίωση της κατανομής του εισοδήματος ήταν εντυπωσιακή, ενώ αυτή υποβοηθήθηκε επίσης και από μια σειρά μεταρρυθμίσεων που εισήγαγε η πολιτική ηγεσία. Αυτές θα τις δούμε στην επόμενη ενότητα του επεισοδίου. Επομένως, είναι ευδιάκριτο πως κατά κύριο λόγο
5 παράγοντες επέτρεψαν την τεχνολογική ανάπτυξη στην Ιαπωνία. Πρώτος, οι περιορισμένοι πόροι, που ως ανάγκη οδήγησαν στον εξυγχρονισμό των διοικητικών και παραγωγικών μοντέλων, με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα της Toyota. Δεύτερος, το χαμηλόμισθο αλλά μορφωμένο εργατικό δυναμικό, που έκανε την οικονομία της Ιαπωνίας ανταγωνιστική, ενώ έδωσε και την ευκαιρία ένταξης του γυναικείου πληθυσμού στην εργατική τάξη της χώρας. Τρίτος, η χρήση ξένης εισαγόμενης τεχνολογίας, που έγινε δυνατή μέσω της ήττας του πολέμου από την Αμερική, αλλά και της συγκυρίας του πολέμου στην Κορέα λίγο αργότερα. Τέταρτος, η σχετικά καθυστερημένη έναρξη της εκβιομηχάνησης της χώρας, που λειτουργήσε σαν αναπτυξιακός καταπέλτης στις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες. Και τέλος, πέμπτος παράγοντας ήταν η δομή των Κεϊρέτσου, που έδωσε το απαιτούμενο μέγεθος και εξασφάλισε την απαραίτητη χρηματοδότηση, προκειμένου μια σειρά εταιριών να μπορούν να σταθούν με αξιώσεις στον διεθνή ανταγωνισμό. Η δομή του οικονομικού μοντέλου που έφερε τους τεχνολογικούς γίγαντες στο προσκήνιο της παγκόσμιας αγοράς πραγματοποιήθηκε μέσα από πολιτικές πρωτοβουλίες και την ύφανση των Κεϊρέτσου, της μετάλλαξης δηλαδή των Ζαϊμπάτσου όπως αναφέραμε πριν, ενός επιχειρηματικού δικτύου το οποίο συσπυρωνόταν πίσω από τις φτερούγες και την επίβλεψη της πολιτικής ηγεσίας, που στόχο είχε οι ιαπωνικές εταιρείες να κερδίσουν μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς που άνοιγε για πρώτη φορά με τέτοιους όρους για τη χώρα. Σκοπός σε πρώτη φάση δεν ήταν η συσσόρευση βραχυπρόθεσμων κερδών, αλλά το να αποκτήσουν gravitas αυτές οι εταιρείες και να εδραιώσουν τα ονόματά τους στις αγορές του εξωτερικού. Ωστόσο αυτή η προσέγγιση οδήγησε αναπόφευκτα και σε μεγάλα ελλείμματα της επιχειρήσης και συνεπώς και σε μια μεγάλη ανάγκη χρηματοδότησης ώστε να εξυπηρετηθούν αυτά τα ελλείμματα. Αυτό το εγγυόταν η πολιτική ηγεσία σε συνεργασία με ένα ελεγχόμενο τραπεζικό σύστημα. Η πολιτική προστασία, επομένως, δρούσε παράλληλα και ως εγγυητής ρευστότητας, αλλά και ως αγωγός τεχνογνωσίας. Έτσι, οι ιαπωνικές εταιρείες κατάφερναν να γίνουν ανταγωνιστικές σε μια σειρά από τομείς τεχνολογίας με μεγάλη αναπτυξιακή δυναμική. Τα Κεϊρέτσου, που ήταν κινητήριος δύναμη της ιαπωνικής παραγωγής, αν και από μακριά παρουσιάζονταν ως μια σταθερή και προβλέψιμη δομή, στο εσωτερικό τους περιβάλλον επικρατούσε ένας αβυσαλαίος ανταγωνισμός. Οι ιαπωνικές εταιρείες, Καΐσα στα Ιαπωνέζικα, έκαναν μεγάλες προσπάθειες για να συμβαδίσουν η μία με την άλλη, αντιγράφοντας σχέδια, υιοθετώντας πρακτικές και πατέντες, αλλά και ακολουθώντας τις νέες τεχνικές διοίκησης. Η ραχοκοκαλιά των Καΐσα, των Ιαπωνικών εταιρείων, ήταν βεβαίως οι ισόβιοι υπάλληλοι τους, που πιστοί σε μια εταιρεία για όλη την εργασιακή τους σταδιοδρομία, παρουσιάζονταν πρόθυμοι να εργαστούν εξαιρετικά πολλές ώρες, ως ένδειξη σεβασμού και αφοσίωσης προς τον εργοδότη τους. Αυτή η συμπεριφορά καλλιέργησε περαιτέρω την κουλτούρα εργασιομανίας που ακολουθεί μέχρι σήμερα τη χώρα και έθεσε στο υποσυνείδητο του μέσου πολίτη ένα πολύ συγκεκριμένο μοντέλο επιτυχημένης καριέρας. Αυτοί οι υπάλληλοι, επιλεγμένοι από τα πρωτοκλασσά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, περνούσαν κατευθείαν στο επιχειρηματικό περιβάλλον των μεγάλων εταιριών και μειούνταν σε έναν ολόκληρο κόσμο κωδικοποιημένης γλώσσας και συμπεριφοράς, ακατανόητης για τον οποιοδήποτε εξωτερικό παρατηρητή. Κάτω από τα έκπληκτα μάτια της Δύσης, οι Ιάπωνες μάνατζερ, μέσα από όλο αυτό το δίκτυο και δομή, παρουσιάζονταν εξόχως ικανοί να ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες, να χρησιμοποιούν τσίπ υπολογιστών και λογισμικά στα προϊόντα τους ή να αξιοποιούν ρομποτική τεχνολογία στα εργοστάσια τους. Η Ιαπωνική κυβέρνηση, που παράλληλα ενεργούσε ως συνεργάτης, διαιτητής και ενορχιστρωτής όλης αυτής της δομής, παρήχε αφιδώς μια σειρά φορολογικών ελαφρύνσεων, μια φθηνή πιστωτική πρόσβαση και μια διοικητική καθοδήγηση στην αγορά αλλά και τις επενδύσεις των εταιριών. Ωστόσο, αν υπάρχει κάτι που αξίζει να επισημανθεί στο σκέλος της πολιτικής συμβολής, αυτό είναι χωρίς δεύτερη σκέψη το Υπουργείο Παγκόσμιου Εμπορίου και Βιομηχανίας, με το αγγλικό ακρονίμιο MITI. Το συγκεκριμένο Υπουργείο ήταν επί της ουσίας ο στυλοβάτης της βιομηχανικής ανάπτυξης στην Ιαπωνία και θεωρείται από τους περισσότερους
όσο ισχυρότερος κυβερνητικός οργανισμός τουλάχιστον για τις δεκαετίες του 1950 και 60. Πάμε να δούμε τις δράσεις και τα πεπραγμένα του Υπουργείου λίγο πιο αναλυτικά. Το Υπουργείο Παγκόσμιου Εμπορίου και Βιομηχανίας, το ΜΙΤΗ, καθοδηγούσε κάθε πρωτοβουλία της ιδιωτικής αγοράς και έπαιρνε όλες τις κορυφαίες αποφάσεις που μπορούσαν να παρέχουν κάποιο είδους πλεονέκτημα σε βιομηχανίες που η κυβέρνηση έκρινε ως μακρόπνοα ωφέλιμες. Ένα μικρό αλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιρροής του Υπουργείου στην αγορά είναι αυτό μιας μικρής εταιρείας τηλεπικοινωνιών που είχε ζητήσει άδεια από την Ιαπωνική κυβέρνηση ώστε να αγοράσει δικαιώματα κατασκευής τρανζίστορ στις αρχές δεκαετίας του 50. Το ΜΙΤΗ αρνήθηκε αρχικά τότε την αίτηση, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία δεν είναι ικανή να δικαιολογήσει μια δαπάνη τέτοιου μεγέθους. 2 χρόνια αργότερα όμως, και μετά από πολλά γεγονότα, οι όποιοι περιορισμοί άρθηκαν και η επιχείρηση απέσπασε το πολυπόθητο ναι από τους γραφειοκράτες του Υπουργείου. Έτσι το 1957, αυτή η μικρή εταιρεία λάνσαρε εν τέλει το πρώτο ραδιόφωνο τρανζίστορ μαζικής παραγωγής, το TR-63. Το μοντέλο TR-63 θα έκανε 7 εκατομμύρια πωλήσεις μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 60 και το τρανζίστορ θα γινόταν μέσα σε λίγα χρόνια η κορυφαία εμπορική επιτυχία της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Η μικρή τότε ιαπωνική εταιρεία δεν ήταν άλλη βεβαίως από την παγκοσμίως γνωστή σήμερα Sony. Κάπως έτσι η πολιτική ηγεσία αποφάσιζε τι και ποιος έβρισκε χρηματοδότηση. Ποια τεχνολογία θα εγκρινόταν και ποια επιχείρηση θα έκανε διεθνή πορεία. Κάτι που βεβαίως δημιούργησε και μια εγχώρια αγορά πολλών ταχυτήτων. Τη δεκαετία του 60, οι βιομηχανίες που απολάμβαναν τη μερίδα του Λέοντος ήταν αυτές των πετροχημικών, του χάλιβα, των βιομηχανικών μηχανημάτων, των ηλεκτρικών συσκευών και των αυτοκινητοβιομηχανιών. Ενώ μετά τις 3 πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970, οι βιομηχανίες ηλεκτρονικών προϊόντων και ημιαγωγών υψηλής τεχνολογίας ήταν αυτές που έτυχαν της πιο προνομιακής μεταχείρισης. Όσο παρεμβατική και διαστρεβλωτική πρακτική μπορεί να ήταν αυτή για τους νόμους μιας ελεύθερης αγοράς, στην περίπτωση της Ιαπωνίας υπήρξε το κλειδί για τη ραγδαία εκβιομηχάνηση της χώρας, λίγα μόλις χρόνια μετά την απόλυτη καταστροφή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ωστόσο, ο ρόλος του Υπουργείου στη βιομηχανική ανάπτυξη της Ιαπωνίας αποτελεί μέχρι σήμερα ένα αμφιλεγόμενο θέμα συζήτησης μεταξύ των οικονομολόγων. Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο ρόλος του ήταν περισσότερο διαμεσολαβητικός παρά διευθυντικός. Με βάση όμως μια τεράστια βιβλιογραφία εμπειρικών μελετών, σήμερα μπορεί να υποστηριχθεί με ασφάλεια ότι ο ρόλος του ΜΙΤΗ ως μεσολαβητή και καθοδηγητή δεν μπορεί να υποτιμηθεί στην πραγματικότητα σε οποιοδήποτε επίπεδο ανάλυσης. Το ΜΙΤΗ, πέραν από εξασφάλιση χρηματοδότησης, παρήχε κατεύθυνση στα Κεϊρέτσου ως προς το τι να παράγουν, σε ποιες αγορές αξίζει να επεκταθούν και πώς έπρεπε να διανύμουν τους πόρους τους αποτελεσματικά. Επίσης τις προστάτευε μέσα από τις πολιτικές εμπορίου, τη στρατηγική αδειοδότηση και τη διάχυση τεχνογνωσίας από το εξωτερικό. Γινόταν ο συνδετικός κρίκος για τις συγχωνεύσεις εταιριών και τις αγοραπολισίες όπου αυτό κρινόταν απαραίτητο. Ενώ ήταν ο βασικός πυλώνας στήριξης για την καθιέρωση των εταιριών στο διεθνές εμπόριο. Η χώρα βίωσε μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις δεκαετίες μεγάλης προόδου και οικονομικής ανάπτυξης, που θα οδηγούσαν όμως σύντομα σε μια νέα φάση. Μια φάση παρακμής. Το οικονομικό θαύμα που ευνοήθηκε μέσα από τις παρεμβατικές πολιτικές των κυβερνήσεων οδηγήθηκε σε τέλμα τη δεκαετία του 90. Ήδη από τη δεκαετία του 80, η Ιαπωνική οικονομία παρουσίαζε χαρακτηριστικά φούσκας, με την κερδοσκοπική έκρηξη της εποχής να δημιουργεί εκατοντάδες δις δολάρια σε επισφαλές εταιρικό χρέος. Πολλές από τις πρακτικές που υπαγορεύονταν ως μυστικά επιτυχίας, όπως η προαγωγή κατά σειρά αρχαιότητας, αλλά και η διοίκηση στις αρχές της συνένεσης, αποδείχτηκαν δομικά προβλήματα
που δεν συμβάδιζαν με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της εποχής. Οι πρώτοι ιονοί φάνηκαν ήδη μετά τη σκόνη που άφησαν οι πετρελαϊκές κρίσεις στο τέλος δεκαετίας του 70. Μπορεί η Ιαπωνία να επλήγει αισθητά λιγότερο από άλλες δυτικές δυνάμεις, ωστόσο η αλλαγή στάσης της ίδιας της Αμερικής, που άρχισε να αντιμετωπίζει την Ιαπωνία πια ως μια ευθεία απειλή στα οικονομικά της συμφέροντα, υπήρξε προάγγελος του τι θα επακολουθούσε. Υπερτιμήσεις, εμπορικό έλλειμμα και μια οικονομία φούσκα που θα έσκαγε τελικά λίγο αργότερα στις αρχές της δεκαετίας του 90. Η δεκαετία των 90s καταγράφηκε στην ιστορία της Ιαπωνίας ως η χαμένη δεκαετία. Πολλοί ειδικοί και αναλυτές μάλιστα συνυπολογίζουν και την 20ετία του 2000 με 2020 στις χαμένες δεκαετίες, αφήνοντας το άλλοτε μοναδικό οικονομικό θαύμα σε μια παγιωμένη φάση ισχνής ανάπτυξης. Πώς πυροδοτήθηκε αυτή η κρίση? Όσο πιο απλοϊκά γίνεται, τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια δανεισμού τροφοδότησαν την κερδοσκοπία στο χρηματιστήριο και τα κίνητα, με τις αποτιμήσεις ακινήτων και δημόσιων εταιριών να υπερτριπλασιάζονται σε πολύ μικρό διάστημα ως αποτέλεσμα. Όταν η βιωσιμότητα της οικονομίας άρχισε να αμφισβητείται, η προσπάθεια της τράπεζας της Ιαπωνίας να αυξήσει τα επιτόκια οδήγησε σε κράχ του χρηματιστηρίου και σε μια μεγάλη κρίση χρέους. Η χαμηλή ρυθμή ανάπτυξης από τότε, ο αποπληθωρισμός και μια εγκαθιδρυμένη κουλτούρα αποταμίευσης οδήγησαν σε μια κρίση ζήτησης καταναλωτικών αγαθών, που με τη σειρά της ενέτεινε έναν φαύλο κύκλο στασιμότητας. Άρα αυτή η κεντρική ρυθμιστική προσέγγιση που περιγράφουμε σε όλο το επεισόδιο έπαιξε κομβικό ρόλο τόσο στη δημιουργία όσο και την κατάρρευση του οικονομικού θαύματος. Αυτή η top-down δομή διοίκησης της οικονομίας οδήγησε σε μια υπερεπένδυση και δανειοδότηση. Ενώ μπορεί οι στενές σχέσεις γραφειοκρατών και επιχειρηματικού κόσμου να ευνόησαν ορισμένους κλάδους, σε περιπτώσεις όμως λειτουργήσαν και εις βάρος της συνολικής σταθερότητας και αποδοτικότητας. Το ρυθμιστικό πλαίσιο αποδείχτηκε άκαμπτο μπροστά στις τεκτονικές οικονομικές αλλαγές των 80s και 90s, ενώ ο προσανατολισμός βρισκόταν στην ανάπτυξη της οικονομίας όπως την αντιλαμβανόταν μια πολιτική και επιχειρηματική ελίτ, παρά μια οργανικά ελεύθερη αγορά. Πάμε να δούμε όμως, κλείνοντας, πού βρίσκεται η χώρα 30 χρόνια μετά και ποιες είναι οι μεγάλες προκλήσεις με τις οποίες έχει να αναμετρηθεί σήμερα. Η φούσκα μπορεί να έσκασε, αλλά η χώρα εντύπωσε στο συλλογικό της υποσυνείδητο, σαν πρίκα, την ιδέα της αυτοματοποίησης. Λίγες χώρες στον κόσμο μπορούν να παρουσιάσουν μια τόσο προχωρημένη ενσωμάτωση της τεχνολογίας στις ζωές των πολιτών τους. Τα έξυπνα σπίτια, τα εστιατόρια χωρίς σερβιτόρους, τα πιο προηγμένα μέσα μαζικής μεταφοράς, όλα είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα του πώς η τεχνολογία έχει εισχωρήσει στις περισσότερες πτυχές της καθημερινής εμπειρίας. Και η χώρα έχει κάνει σημαντικά άλματα λίγο πολύ σε όλους τους τεχνολογικούς τομείς. Στην έξυπνη και ψηφιακή γεωργία, στη μηχανική περιβάλλοντος με χαρακτηριστικότερες της καινοτομίας στη διαχείριση των αποβλήτων, στην τεχνολογία 3D, βεβαίως στη ρομποτική, ενώ παραμένει πάγια πρωταγωνιστής στα οπτικοακουστικά προϊόντα, τις ηλεκτρικές συσκευές και βεβαίως στα αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες. Αλλά όσο σημαντικά και να ακούγονται όλα αυτά, η χώρα βρίσκεται εδώ και μία τριακονταετία σε μία αναλογικά για τα δεδομένα της καθοδική πορεία. Οι χαμένες δεκαετίες, όπως τις αποκαλούν και οι ίδιοι. Η Ιαπωνία, η άλλοτε κρατεά δύναμη της τεχνολογίας, βλέπει σήμερα την Νότια Κορέα και την Κίνα να θριαμβεύουν στο χώρο και να αντιπροσωπεύουν ό,τι καλύτερο έχει να παρουσιάσει η Ασία στις νέες τεχνολογίες του 21ου αιώνα. Βλέπει τις αμερικάνικες εταιρείες να αλλάζουν τους όρους της παγκόσμιας οικονομίας στην ψηφιακή εποχή, να εφευρίσκουν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, να μεταμορφώνουν μέσω της Apple την έννοια του κινητού, να επανεφεύρουν μέσω της Amazon το εμπόριο και να στέλνουν μέσω της SpaceX πυράβλους στο διάστημα. Η χώρα που φαινόταν ως πρωτοπόρος για 4 δεκαετίες και ανακηρύχθηκε από όλο τον κόσμο ως μοναδικό θαύμα, κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια μεσαία τεχνολογική δύναμη της νέας εποχής. Ο βασικός λόγος γι' αυτό φαίνεται να είναι η ίδια η συνταγή της επιτυχίας τους.
η παραδοσιακή τους δύναμη, το μονοζουκούρι. Η τέχνη δηλαδή του να δημιουργούν και να τελειοποιούν προϊόντα. Η ικανότητά τους να σχεδιάζουν hardware, με λίγα λόγια. Καινούργιες κατασκευές, είτε αυτές είναι αμάξια και ρομπότ, είτε κάμερες και κονσόλες παιχνιδιών. Ωστόσο δεν δείχνει το ίδιο ικανή να προσαρμοστεί στις ανάγκες της εποχής του ίντερνετ και το software boom που γέννησε η δεκαετία του 80. Και ενώ η Ιαπωνία δείχνει ικανότητα στο να παρουσιάζει καινούργιες ιδέες μέσα από τα προϊόντα της, αδυνατεί αυτές τις ιδέες να τις βελτιώσει και να τις εξελίξει με έναν τρόπο επαρκή για τα δεδομένα του διεθνή ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, το 2000, η ιαπωνική Sharp λάνσαρε το πρώτο κινητό στον κόσμο με ενσωματωμένη κάμερα. Το 2006, το iPhone θα άλλαζε οτιδήποτε ξέραμε στη βιομηχανία των κινητών τηλεφώνων, παρέχοντας κάμερα υψηλής ευκρίνειας ως ένα απλό υπομέρος των υπηρεσιών του. Η χώρα παραμένει επίσης δίσκαμπτη στο να παίρνει αποφάσεις με μεγάλο ρίσκο. Παραμένει πιστή στη συνταγή που της προσέφερε τη χρυσή εποχή της, το καμάρι της, τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα της. Την ίδια ώρα χάνει την επαφή της όμως με όλα αυτά που μετράνε στον καταναλωτή σήμερα, την ευχρηστία των ψηφιακών υπηρεσιών, η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τεχνολογία, δηλαδή από το Walkman στο iPod και από το VCR στα streaming services. Ένα έλλειμμα προσαρμοστικότητας που άφησε την Ιαπωνία χωρίς τα εκλεπτισμένα λογισμικά της Αμερικής ή της Νότιας Κορέας. Επίσης το πρόβλημα παραμένει δομικό. Οι κλίκες τεράστιων επιχειρήσεων που ήταν το κλειδί για να εισχωρήσουν στο διεθνές εμπόριο τις δεκαετίες του 50 και του 60, σήμερα φαντάζουν το εμπόδιο στην καλλιέργεια της startup κουλτούρας που καθοδηγεί τη σύγχρονη καινοτομία στην επιχειρηματικότητα. Η παράδοση του salaryman, που σκοπό είχε τη σταδιοδρομία ενός εργαζόμενου σε μια μεγάλη επιχείρηση για όλη τη ζωή, είναι σήμερα ο λόγος που νεοευθείς επιχειρήσεις αδυνατούν να προσελκύσουν ταλέντο από τα κορυφαία πανεπιστήμια της χώρας. Συγχρόνως, εκεί που η Αμερική έχει την πολυτέλεια να συλλέγει το καλύτερο προσωπικό του πλανήτη και να συγκεντρώνει τους πιο φιλόδοξους νέους από όλες τις χώρες, η Ιαπωνία παραμένει κλειστή στη μετανάστευση, ψάχνοντας σταθερά τις λύσεις από το διαθέσιμο ταλέντο στην επικράτειά της. Επίσης, ο ίδιος ο πληθυσμός της χώρας γυράσκει αδιαλείπτος για δεκαετίες τώρα, με την υπογεννητικότητα να καλλιεργεί πια φόβους υπαρξιακών διαστάσεων. Τα Ηνωμένα Έθνη προβλέπουν ότι οι εργαζόμενοι της Ιαπωνίας θα μειωθούν κατά 24 εκατομμύρια από τώρα μέχρι το 2050. Και προφανώς το πρόβλημα της υπογεννητικότητας πάει χέρι-χέρι με μια σειρά επιπρόσθετων οικονομικών προβλημάτων. Η ταχεία γύρανση του πληθυσμού της Ιαπωνίας οδηγεί σε σημαντική αύξηση των δαπανών της υγειονομικής περίθαλψης. Δημιουργεί πρόβλημα στο συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας. Και σαφώς δεν αφήνει ανυπηρέαστη την παραγωγικότητα και τη δυναμική του εργατικού δυναμικού της. Ποια η λύση? Για την Ιαπωνία, η ρομποτική και αυτοματοποίηση φαντάζει ως ελπίδα απέναντι στο δημογραφικό της κίνδυνο. Ενώ άλλα κράτη ανησυχούν ότι αυτή η αυτοματοποίηση θα εκπυρσοκροτήσει κοινωνικές βόμβες, για την Ιαπωνία φαντάζει ως ελπίδα ενάντια στις δυσίωνες προβλέψεις. Σύμφωνα με τον ΟΣΑ, η Ιαπωνία έχει τη δεύτερη πιο συνδεδεμένη οικονομία με ρομπότ στον κόσμο. Αλλά είναι η ρομποτική πραγματικά μια βιώσιμη στρατηγική λύση στο δημογραφικό δίλημα? Η ιστορία θα δείξει. Ωστόσο, παρόλες τις προκλήσεις που περιγράψαμε και τους κινδύνους που αυτές εγκυμονούν για την ευμάρεια της χώρας, η Ιαπωνία παραμένει ένα κράτος με κορυφαίες συνθήκες διαβίωσης. Ένα κράτος με πειθαρχία, αλλά και σταθερή δημοκρατία. Με έναν από τους πιο μορφωμένους πληθυσμούς στον κόσμο. Με μηδενική εγκληματικότητα και εξαιρετικές υπηρεσίες στο εθνικό σύστημα υγείας της. Επομένως, οι προδιαγραφές υπάρχουν. Ωστόσο, το μέλλον θα τεστάρει πραγματικά τις αντοχές και την ευελιξία της να προσαρμόζεται στις προκλήσεις που έπονται. Η καλλιέργεια της startup κουλτούρας, η νοοτροπία ενός κράτους ανοιχτού στο ρίσκο της επιχειρηματικής καινοτομίας, αλλά και στην ευελιξία των εργασιακών σχέσεων, φαντάζει σήμερα ως η ελάχιστη απαραίτητη συνθήκη προκειμένου η χώρα να παραμείνει ανταγωνιστική. Αλλαγές σημαντικές, που θίγουν όμως παραδόσεις, αντιλήψεις και έθιμα αιώνων. Και αν οι μεγάλες αλλαγές ήταν ευκολότερες το 1945, όταν το παρελθόν είχε συντρίμμια να προσφέρει για πρίκα, το μεγάλο δίλημα του μέλλοντος είναι αν μπορούν να επιβληθούν αυτές οι αλλαγές σε ένα κράτος που πια έχει πολλά να χάσει. Για τους υπόλοιπους εμάς, η συνταγή του Ιαπωνικού παρελθόντος μπορεί να φαίνεται σε ένα βαθμό
απαρχαιωμένη και ανεφάρμοστη ως μπούσουλα στις επιτυχίες του αύριο. Αλλά το παράδειγμα και αντιπαράδειγμα της χώρας μπορεί και παραμένει μέχρι σήμερα ένας χρήσιμος οδηγός γνώσης και μαθημάτων, ασχέτως αν θες να το κάνεις κι εσύ, όπως η Ιαπωνία. Ήταν το podcast Do It Like με τον Άρη Βουρβούλια. Μια παραγωγή των Άρη Βουρβούλια και Νίκου Φόσκολου. Εκτενή αποσπάσματα του podcast Do It Like δημοσιεύονται ταυτόχρονα στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Καθημερινή. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.